Πράγματι έχουμε παραλάβει, οι ποσότητες είναι ικανές, γιατί η πλατφόρμα και η παραλαβή έγινε βάση των απογεγραμμένων παιδιών, μαθητών του Λυκείου και των καθηγητών. Υπάρχει επάρκεια λοιπόν. Υπήρχαν κάποια πρόβατα τα οποία όλα έχουν διορθωθεί. Οπότε καλό θα είναι εγκαίρως οι γονείς, οι ίδιοι οι μαθητές, να παραλάβουν το τεστ το οποίο πρέπει να κάνουν για να ανοίξουν τα σχολεία. Υπάρχει προσέλευση, ζήτηση, ενδιαφέρον? Μέχρι στιγμής υπάρχει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί και έρχεται, και μάλιστα έρχεται εγκαίρως. Μερικοί ήρθαν και πριν από την ώρα, δηλαδή... ο κόσμος το δέχτηκε θετικά και το θεωρεί δεδομένο και έρχεται. Από την άλλη, το τεστ είναι εύκολο να το κάνει και ένας μαθητής? Νομίζω ότι το τεστ είναι εύκολο και νομίζω ότι οι μαθητές, αυτή η πρώτη ομάδα που το δικαιούται, είναι και η ομάδα που δεν θα χρειαστεί ούτε πολλές οδηγίες, ούτε πολλή απασχόληση δική μας. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Θα γίνει εύκολα, ναι. Τώρα, επειδή αυτό θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, σημαίνει ότι θα ετοιμάζετε όλο το υλικό για να το παραδώσετε στους μαθητές? Εννοείται, ναι. Αυτή η πρώτη παρτίδα είναι 25 από τα διάφορα μέρη του τεστ και πρέπει να τα ετοιμάζουμε ανά τεστ. Ελπίζουμε οι επόμενες παρτίδες να είναι όπως πρέπει, δηλαδή το σακουλάκι έτοιμο ολοκληρωμένο και να υπάρχει και λιγότερη ασχολία εκ μέρους μας. Επίσης υπάρχει και οδηγία ξεκάθαρη και στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να κατατοπιστούν πριν ξεκινήσουν τη διενέργεια του τεστ. Πράγματι υπάρχει αυτό, το και εγώ είχα μεγάλη ανησυχία. Πράγματι υπάρχει οδηγία στα ελληνικά με φωτογραφίες και είναι και πολύ εύκολη. Το κοιτάξαμε δηλαδή και εμείς και είναι πράγματι πολύ εύκολη. Με εικόνες ικανή για να ενημερωθεί αυτός που πρόκειται να το κάνει και να το κάνει μόνος. Καινούργια δεδομένα λοιπόν από την εβδομάδα αυτή σε σχέση με τη μάχη κατά του κορονοϊού. Κάθε εβδομάδα μας επιφυλάσσει και κάτι καινούργιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να φτάσουμε στο ποθητό που είναι να ανοίξουν και οι υπόλοιποι, τα σχολεία, η εστίαση, όλα αυτά και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, όπως λέμε.